Μπορώ να πιω τώρα πρώτη γουλιά καφέ. Ευχαριστώ. Τώρα μπορείς να πιεις πρώτη γουλιά καφέ. Ευχαριστώ. Τσάμπος είναι 4 και 10. Ναι. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Έχουμε τόσο πολύ καιρό. Τι πήρες από το μαγαζί που έρθαμε. Δεν ξέρω, είπα στην Ελένη να πάρει. Ή τι, δεν είναι καλός. Εδώ δεν χωράω πλέον. Έχω ναι. όλα μου τα πράγματα πάνω στα πόδια μου. Από του χρόνου στον καναπέ το γύρισμα. Είναι γεγονός ότι με τις καραντίνες, τα lockdown, τα καλοκαίρια, τα φθινόπωρα, τα συνέσεις λίγο στην Μπορική, όχι κτλ. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε να κάνουμε πάλι αγαπημένα ένα κάρο μήνες. Θες να πιεις κι άλλο καφέ να ξεκινήσω. Ναι. Θες να μας πεις κάτι για την καραντίνα και τα αγαπημένα. Καραντίνα τον παίρνει. Μάλιστα. Και θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο δεν θα το ανακάλυπτα αν δεν υπήρχε το TikTok, αλλά... Όταν σας τα λέω εγώ για το TikTok... Είναι κάτι σοβαρό και είναι κάτι για να προβληματιστούμε και είναι κάτι για να νιώσουμε αυτό το inspiring mood που θα σας περάσω τώρα μέσω τούτης της κάμερας. Και αναφέρομαι σε ένα λογαριασμό που λέγεται, δεν τα βγάζω τα γραμματά μου, Lucy Edwards Blind, όλο μαζί. Είναι YouTuber και συνάδελφος δηλαδή και είναι η πρώτη τυφλή ραδιοφωνική παραγωγός του BBC, η οποία προσπαθεί μέσα από κάθε βίντεο να δείξει πως ένα άτομο το οποίο δεν βλέπει κάνει καθημερινά πράγματα που μπορεί να μας φαίνονται εύκολα ή που μπορεί να απορούμε και να λέμε πως το κάνει αυτό, πως το καταφέρνει μόνος του, μόνη της κτλ. Την έχω δει και το κουβέντιζα χθες τη μαμά μου. Μέσα σε όλα, random, έχει ένα βίντεο που τη ρωτάγανε σε διάφορα κόμματα πως κάνει διάφορα καθημερινά πράγματα. Πίνεις λέει πάρα πολύ τσάι, ξέρω εγώ, πως ξέρεις πότε να βάλει το βραστό νερό να μην χυθεί. Το έχω γράψει εδώ, έχω γράψει ενδεικτικά κάποια. Από τα θέματα με τα οποία καταπιάστηκε και μου έκαναν εντύπωση, πώς ζυγίζει υλικά για το μαγείρεμα, πώς βάζει βραστό νερό στην κούπα χωρίς να το χύσει, πώς ξεχωρίζει καθαριστικά σπρέι από τον ήχο του φσ που κάνουν, που εγώ εκεί συγκλονίστηκα. Λέω, δεν γίνεται να έχει φτάσει το μυαλό σε τέτοιο level που να μπορεί να αντιληφθεί το ντετόλ από το Kleenex και από το Μαρία. Σοκ. Εσύ δεν μπορείς να αντιληφθείς τη διαφορά αυτού του ήχου, γιατί η όρασή σου σου αποσπάει την προσοχή από το ερέθισμα του ήχου. Okay. Ναι, και ναι, ναι. Αν έχεις παρατηρήσει πολλές φορές, οι άνθρωποι που έχουμε όλες μας αισθήσεις, για να συγκεντρωθούμε περισσότερο σε μία, μπορεί να κλείσουμε, ξέρω εγώ, τα μάτια, κλείνει τα μάτια γενικώς καλύτερα. Π.χ. Προφανώς το αντιλαμβάνομαι σε λογική, απλά μου φαίνεται. Είναι τρομακτικά εντυπωσιακό το πώς ένας άνθρωπος έχει καταφέρει τις αισθήσεις που έχει να τις οξύνει ακόμα περισσότερο. Γιατί μιλάμε για τρελή επιδεξιότητα, ναι, στα χέρια, στην αφή, στην ακοή. Δείχνει ακόμα και πώς γυρίζει βίντεο στο TikTok ή πώς χρησιμοποιεί το Instagram μόνη της με τις voice οδηγίες, τις σχετικές οδηγίες που έχουν όλες οι εφαρμογές και που σιγά σιγά έχουν και τα λογισμικά των κινητών mm-hmm. και για ανθρώπους με προβλήματα όρασης και με προβλήματα ακοής. Και πραγματικά είναι κάτι τόσο inspiring και όχι μελό ταυτόχρονα. Αυτονόητο για τη ζωή πολλών ανθρώπων. Βέβαια, η Λούση έχει και σκύλο που βοηθάει σε πολλά καθημερινά. Πώς να βρει το ασανσέρ, πώς να βρει τα σκαλιά, πώς να περπατήσει κτλ. Αλλά λες πόσα πράγματα έχουμε δεδομένο ότι θα ανοίξω εγώ τη σελίδα και πού να βρω τι είναι τα αγαπημένα. Γιατί πέρα από το να γράψεις με την γραφή των τυφλών που βρέ... το με το σύστημα αυτό τέλος πάντων, πρέπει να τα κατηγοριοποιήσεις. Πρέπει να χαράξεις για να καταλαβαίνεις ποιο τετράδιο είναι. Είναι πάρα πολλά πράγματα και κάθε φορά που βλέπω τέτοιους ανθρώπους νιώθω πολύ λίγος μπροστά τους που πολλές φορές θα γκρινιάξω που φεύγω από το μαγαζί και κρατάω 100 πράγματα στα χέρια και πώς θα πάω μέχρι το σπίτι. Και ο άλλος πρέπει να κάτσει να εφεύρει ένα σύστημα για να μπορέσει να ξεχωρίσει την πόρτα αυτή από την πόρτα της διπλανής πολυκατοικίας. Δηλαδή, λες, με τι ασχολούμαστε εμείς που μας φαίνεται βουνό και οι άλλοι άνθρωποι το έχουν ξεπεράσει. Έκανα follow στο TikTok σε 3 δευτερόλεπτα με το που είδα 1-2 βίντεο ή δείχνει πως βάφεται. Ναι, ναι, ναι. Και παιδιά, βάφεται καταπληκτικά. Ήθελα να το πω πρώτο γιατί μου έχει κάνει πολύ. Μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Θα συνεχίσω με τη σειρά που με έχει πορώσει τον τελευταίο μήνα. Σε κάποια φάση αποφάσισα. Τι έχει πάθει το σήμα μου σήμερα, τα ακούς. Δεν έχει συντονιστεί μάλλον πολύ. Σε κάποια φάση αποφάσισες. Και μένουν σαν τη Βαρθακούρη λίγο. Σε. Και ναι. Σε θέλω. Ναι. Όχι, αυτό είναι... Το ξέρω. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι σε είναι το πρώτο που είναι Τσαλίκης. Ναι, ναι. Αλλά μετά μου έρθει το και σε θέλω. Το και σε θέλω είναι του Ρουβά. Το ξέρω. Τέλος πάντων, αγνοήστε το σίγμα μου σήμερα, γιατί το ακούω περίεργο. Σε κάποια φάση είπα, Παναγία μου, υπήρχε μια σειρά όταν ήμουν μικρή στο Star που την έβλεπα έτσι λίγο από εδώ και από εκεί. Και πολύ με άρεσε. Και μήπως τώρα που είμαι μεγάλη. Την ξαναδώ. Να κάτσω να τη δω σωστά, γιατί στο Star έβλεπα ένα επεισόδιο από εδώ, ένα επεισόδιο από εκεί. Δεν θυμόμουν όλη την ιστορία. Και είναι το Έλιας. Okay. Πότε το έπαιζε αυτό στην τηλεόραση. Το έπαιζε στο Star όταν ήμουν δημοτικό. Ή στο Μακεδονία TV. Και ξεκινάω να βάλω να δω. Το Έλιας έχει να κάνει με μία κοπέλα, η οποία είναι ίδια η Ελένη.
Ναι. Σε όμορφο. Τα δεν φαίνεται καλά. Είναι. Μία που το είδα και μία που τώρα δεν μπορώ να το ξεδώ. Να το βγάλεις από το μυαλό σου, ισχύει. Ναι, και λέω, κοίτα να δεις την... Έκανε καριέρα. Κοίτα να δεις. Είναι αυτή η καλή κοπελίτσα, η Σίδνεϊ, η οποία είναι πράκτορα στη CIA και, spoiler alert, γιατί το μαθαίνουμε στο πρώτο επεισόδιο, αυτή νομίζει ότι είναι πράκτορα στη CIA, ενώ είναι πράκτορα στους εχθρούς στη CIA. Το έχω πάθει. Με γκομενάκι που νομίζεις ότι είναι καλό, αλλά είναι πράκτορα του κακού. Ναι. Δεν είναι με εμάς, είναι με τους άλλους. Μάλιστα, και το μαθαίνει αυτό και γίνεται διπλός πράκτορας. Είναι και με τους κακούς και με τους καλούς, έτσι ώστε να ωφεληθούν οι καλοί, προφανώς. Από εκεί και πέρα, μετά την πρώτη σεζόν, πηγαίνει πολύ μακριά το ζήτημα, γιατί ναι, μεν κάθε φορά υπάρχουν διαφορετικές αποστολές που πρέπει να κάνει πιο αυτοτελής, αλλά στην πραγματικότητα το main ζήτημα είναι ότι όλοι οι καλοί, οι κακοί, οι μέτροι, CIA της άλλης χώρας, η KGB, ξέρω εγώ, γίνονται ένα τουρνιμπούκι. Ψάχνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει ένας εφευρέτης του 1500, ο οποίος δεν υπάρχει στην πραγματικότητα φυσικά. Όχι. Αλλά σκεφτείτε λίγο φάση Λεονάρντο Νταβίντσι και κώδικας Νταβίντσι. Ο οποίος τέλος πάντων είναι εφευρέτης, είχε αφήσει πάρα πολλά. Όπω δεν θα μου έρχονται λέξεις στα ελληνικά τώρα. Πάρα πολλά artifacts πίσω του. Κυρόγραφα. Πρωτότυπα. Όχι. Τέλος πάντων, είχε αφήσει πίσω του πράγμα. Όπου το κάθε ένα οδηγούσε σε κάτι άλλο, σε κάτι άλλο, σε κάτι άλλο, όπου έπρεπε να τα βρεις όλα έτσι ώστε να φτάσεις στο σημείο να βρεις το μεγάλο μυστικό του Μάιλο Ραμπάλτη. Είμαι στην τέταρτη σεζόν. Δεν πώς ξέρουμε ακόμα. Έχει πέντε. Δεν ξέρουμε ακόμα τι και πώς. Κάθε φορά νομίζεις ότι εντάξει, τώρα τα βρήκαν όλα, αλλά δεν έχουν βρει τίποτα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παρότι εγώ δεν είμαι τόσο φαν με τα κατασκοπίες, ιστορίες, μπαμπούμ, κακή καλή και τέτοια. Και τα λοιπά. Καθόλου. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί βλέπεις πώς ζει αυτή με τους φίλους της, που οι φίλοι της προφανώς δεν ξέρουν γιατί απαγορεύεται ότι αυτή είναι πράκτορας και λέει ότι δουλεύει σε τράπεζα. Τι γίνεται με την ερωτική της ζωή, πώς προσπαθεί να κρύψει από εδώ και από εκεί πράγματα που αισθάνεται ως double agent. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτά τα παραθρησκευτικά τύπου ένας εφευρέτης το 1500 έκανε αυτό και οι ακολουθητές του Ραμπάλντι πιστεύουν αυτό και αυτό το μυστικό και εκείνο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν σε συγκλώνησα. Δεν με συγκλώνησα, αλλά θα έμπαινα να το δω. Δεν το σνομπάρω δηλαδή, για να καταλάβεις. Είναι του 2001. Το έθιμο που όλοι αγαπάμε. Κοινό αγαπημένο. Μπήκαν μου αρέμπηκαν τα ίδια στο Μαντρί. Όχι ακριβώς, αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ που επιτέλους έχουμε ξανά κοινό αγαπημένο, διότι σεβόμεθα τις παραδόσεις και τις τιμούμε σε αυτό εδώ το κανάλι. Και γιατί έτσι δείχνουμε ότι αγαπάμε ένα τον άλλο. Και γιατί έτσι. Θα πούμε το όνομα με το 3. 1. 2. 3. Συνόμπο! Τέλειο, μπράβο Σιάννη. Δεν το είχαμε προβάλει καν. Εξαιρετικό, πολύ καλό. Τώρα το έχουμε πιάσει από δύο σκοπιά στο θέμα. Εγώ ως ένα ψιλοάσχετο με τον κινηματογράφο και η Σιλένα ως μια πιο σχετική με τον κινηματογράφο. Οπότε θα ακούσετε όλες τις απόψεις. Το λέει πολύ συχνά αυτό, λες και εγώ ξέρω τα πάντα. Όχι. Αλλά απλά έχω δει περισσότερες ταινίες από αυτό. Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι εγώ το βλέπω αλλιώς, εσύ το βλέπεις αλλιώς. Δεν είπα εγώ είμαι ένα τίποτα και εσύ. Όχι, γιατί μετά θα νομίζουν ότι είμαι ειδική, ενώ δεν είμαι. Και θα αρχίσετε να ρωτάτε για ταινίες και δεν είναι ο Θοδωρής Κουτσογιανόπουλος. Δύο χρόνια, αλλά. Άλλο αυτό. Ξεκινάω εγώ και λέω ότι το Συνόμπο το ξεχώρισα μέσα στην καραντίνα γιατί πολύ σε ελεύθερο χρόνο. Και η αλήθεια είναι ότι οι σειρές για μένα έχουν αρχίσει να τελειώνουν παρόλο που δεν έχω δει πολλές. Γιατί πολλές δεν με ενδιαφέρουν καθόλου και αν δεν με ενδιαφέρουν καθόλου δεν θα μπω στη διαδικασία να τις δω. Ενώ η ταινία είναι μια μικρότερη δέσμευση. Είναι, δεν την ξεκινά τώρα να τελειώσει σε δύο εβδομάδες. Οπότε το Συνόμπο ήταν έτσι μια όαση μέσα στην καραντίνα μου καθότι πλατφόρμα ταινιών που μπορείς να βρεις εκεί μέσα ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Ελληνική πλατφόρμα. Να τα λέμε και αυτά, γιατί μετά να πάμε και λέμε. Στηρίζουμε τη χώρα. Ο Έλληνες που έπαιξε στο Netflix. Έχουμε δικό μας Netflix, ταινιών ελληνικό. Α? Και μιας και είπες Netflix, δεν ξέρω αν το έχετε βιώσει εσείς, γιατί εγώ και ο Αλέξανδρος το έχουμε βιώσει, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές. Το έχουμε. Ότι ωραίο το Netflix, αλλά κάπως έχουμε κουραστεί με την έννοια ότι... Πες το μάτι σου. Ναι, ποιο. Εκεί. Ναι. Παίζει εδώ και πάρα πολύ ώρα, αλλά δεν το έδωσα σημασία. Πάρα πολύ σημαντικό. Συγγνώμη για τη διακοπή. Αλλά νιώθω ότι τα έχω δει όλα. Και θέλω να προσθέσω που το είχα γράψει για πιο μετά να το πω, ναι, ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι ψάχνοντας και σκρολάροντας και βρίσκοντας ταινίες που μου άρεσαν και που ήθελα να δω και φτιάξα μια τεράστια λίστα, είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες σε πάρα πολλές γλώσσες. Δηλαδή, τι θες να δεις, θες να δεις ινδικό κινηματογράφο, θες να δεις γενικά ασιατικό, θες να δεις ό,τι θες να δεις. Ευρωπαϊκό καταρχάς. Ευρωπαϊκό, αλλά μου άρεσε
Facebook σαν πλατφόρμα δεν είναι όπως είναι το Netflix που είναι English oriented, δηλαδή ναι. Ό,τι αγγλικό, αμερικάνικο και mainstream με αυτή την έννοια. Σου δίνει την επιλογή να δεις και κάτι άλλο. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι γερμανικές ταινίες. Μου αρέσει να ακούω τα γερμανικά παρόλο που δεν τα καταλαβαίνω όλα και προφανώς βάζω και υπότιτλο, αλλά μου αρέσει το άκουσμα. Και δεν είναι ότι θα μπεις και θα δεις μόνο τις ταινίες τις τελευταίες ή μόνο τις ταινίες της mainstream ή μόνο τις ταινίες του κινηματογράφου ευρείας κατανάλωσης, να το πω έτσι. Που δεν έχουμε κάτι με αυτόν. Αυτόν βλέπουμε στα περισσότερα σινεμά. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Εγώ το εκτίμησα. Γενικά το ζήτημα είναι πιο μεγάλο και ουσιαστικά μπορούμε να ανοίξουμε μια τεράστια συζήτηση πάνω σε αυτό ανοίξουμε. Το θέμα. Όχι, εγώ εδώ είμαι. Βαριέται να την ανοίξω. Εγώ εδώ βλέπετε η φωνή μου αρχίζει και τα παίζει. Σήμερα δεν έχω ξυπνήσει. Για κάποιο λόγο έχει προκύψει ένα ζήτημα το ότι όλοι οι άνθρωποι βλέπουν μόνο αμερικάνικο κινηματογράφο. Που οκ, okay, γαμό γιατί έχει διαμάντια προφανώς. Και γιατί έχει και πολλή παραγωγή, οπότε είναι λογικό να φτάσει σίγουρα, και στο μάτι σου κάτι Hollywood τέτοιο. Και τέτοια, εντάξει, προφανώς. Μιλάμε τώρα και για ταινιάρες. Μας έχουν κάνει και εμάς προτάσεις για Hollywood. Μην κοιτάτε που δεν προλάβαμε να πάμε. Τι όχι. Κοίταξε να δεις. Εμένα δεν μου είχαν κάνει και τώρα που είπες ότι εσένα σου κάνανε, ένιωσα πολύ άβολα. Κατάλαβες. Δεν ήθελα να το μάθεις έτσι. Υπάρχει κινηματογράφος και πέρα από τον αμερικάνικο. Είναι ο ευρωπαϊκός για μένα. Ξέρετε κιόλας ότι το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η αγαπημένη μου ταινία είναι γαλλική. Αλλά κάπως, αν κάτσεις να δεις λίγο ευρωπαϊκό κινηματογράφο, αντιλαμβάνεσαι πόσο διαφορετικά βλέπει τα πράγματα η Ευρώπη σε σχέση με την Αμερική. Είναι σαν, όχι σαν, είναι δύο πολύ διαφορετικές κουλτούρες. Άλλη αισθητική, άλλη ματιά, τελείως. Τελείως, δεν έχει καμία σχέση. Τον αμερικάνικο κινηματογράφο όλα είναι μπαμ, μπουμ, γρήγορα. Να περάσει η πληροφορία γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Ευρωπαϊκός κινηματογράφος δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην αισθητική, δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα συναισθήματα και πώς αυτά διαφαίνονται στον θεατή, όχι μέσω της επεξήγησης, αλλά μέσω μικρών λεπτομεριών. Μα δεν είναι επιστήμονας μετά από αυτή την ανάλυση. Ευχαριστώ. Εκτίμησα και το γεγονός ότι είδα και αρκετό ελληνικό σινεμά μέσα εκεί. Όχι, αυτό ήθελα να το πω εγώ. Όχι, γιατί είναι εσύ. Εγώ θα το πω. Καλά, άντε πες το. Εγώ λατρεύω τον ελληνικό κινηματογράφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω αγαπημένους Έλληνες σκηνοθέτες. Γουστάρω πάρα πολύ. Και γουστάρω πάρα πολύ τη ζωή μου γιατί είναι πάρα πολλές ελληνικές ταινίες που δεν μπορείς να τις βρεις πουθενά. Ισχύει. Πουθενά. Δηλαδή, έχω κάνει αναζήτηση στα πιο περίεργα site. Έχω βρει ταινίες μόνο σε 240p. Λυπηρό. Δεν μπορείς να δεις ταινία σε 240p. Δεν μπορείς να δεις ούτε τζιφάκι σε 240p. Ούτε τη βάφτισή σου δεν βλέπεις ούτε σε 240p. Καν. Και τρελάθηκα γιατί μέσα σε αυτά θα σας ξεχωρίζω μόνο μερικά πράγματα που είδα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα σταχυολογήσει. Κάβλωσα. Έχει το Ξενία, που είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Για όσους δεν το ξέρουν, θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω να μπείτε στο Σινόμπο να το δείτε. Γιατί είναι μια ταινία που δείχνει το περίεργο ταξίδι ενός γκέι παιδιού από την Αλβανία που ζει στην Ελλάδα. Μέσα παίζουν καταπληκτικοί ηθοποιοί. Είναι μια ταινία του Κούτρα. Τον λατρεύω τον Κούτρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα που είπα Κούτρα, έχει και την επίθεση του γιγαντίου Μουσακά. Για αυτούς που περισσότερο θέλουν κάτι πιο καλ. Έχει το Όντως Φιλιούνται, που το ψάχνα πάρα πολύ. Γιατί δεν είχα προλάβει να το δω στο σινεμά. Έχει το Αυτή η Νυχταμένη, που από αυτή την ταινία προέκυψε το γνωστό κομμάτι Αυτή η Νυχταμένη. Έχει Μικρά Αγγλία, έχει Miss Violent, έχει Στρέλα. Εμένα εκεί τελειώνουν όλα. Είναι η μοναδική ταινία που την έχω δει 10 φορές και έχω κλάψει και τις 10 φορές το ίδιο σημείο. Δεν θα σας πω σε ποιο, να μπείτε να τη δείτε. Έχει και Λάνθιμο. Εντάξει, έχει για όλα τα γούστα. Έχει φεστιβάλικα, έχει λίγο πιο ιδιαίτερα, έχει λίγο πιο απλά. Εμένα μου αρέσει να υπάρχει αυτή η επιλογή, γιατί είναι διαφορετικό το μου δείχνει μια αρχική μόνο mainstream και δεν μπορώ να δω τίποτα άλλο και πρέπει να το ψάξω και να το βρω και παράνομα και να το κατεβάσω. Που δεν το κάνουμε και στηρίζουμε και λίγο με τη συνδρομή σε αυτές τις πλατφόρμες και τους δημιουργούς. Ναι, ναι. Και τον ελληνικό κινηματογράφο που μετά βγαίνουμε και λέμε: μα δεν υπάρχει παραγωγή. Μα κοιτάξτε τι κάνουν στο Hollywood με αυτό, μα εκείνο. Μα άμα βγει μια ταινία και παίξει σε δύο σινεμά μόνο, πώς θα βγάλει ο άνθρωπος λεφτά να βγάλει δεύτερη ταινία. Οπότε με τις πλατφόρμες και οι ηθοποιοί και οι δημιουργοί και όλη η αλυσίδα των ανθρώπων πίσω από αυτή τη δουλειά στηρίζονται. Πολύ σημαντικό. Και εγώ ήθελα να πω ότι βρίσκω συνέχεια και νέες προσθήκες. Δηλαδή μπαίνω τώρα και βλέπω 10 ταινίες που μ' αρέσουν. Σε μια εβδομάδα βλέπω 15 ταινίες που μου αρέσουν. Δεν έχω τόσο χρόνο να τις δω, αλήθεια. Αλλά έχω βάλει στόχο 2021 να εμπλουτίσω την ταινιοθήκη του μυαλού μου, δηλαδή αυτές που έχω ήδη δει. Εννοείς να μην κοιμάσεις ταινίες. Εννοώ να μην κοιμάμαι ταινίες και να βλέπω περισσότερες και να αφιερώνω χρόνο στις ταινίες. Μέσα σε όλα, εντωμεταξύ, ο μπαμπάς μου είναι ενθουσιασμένος με αυτό, γιατί ο μπαμπάς μου. Αρχιφαν. Όταν ήταν νεότερος, πήγαινε σε όλα αυτά τα σινεμά, τα μικρά και έβλεπε πολλές ταινίες και έβλεπε και αυτές που δεν βλέπονται. Για να το παίζει κουλτουριάρι. Sorry, αυθεντικά σου λόγια. Είναι ωραίο όμως να πας κάτι που δεν βλέπετε, να έχεις και εικόνα. Ο δηλαδή, το θεωρώ πολύ. Ο μπαμπάς μου πήγαινε δύο ταινίες την ημέρα σε αυτή της. Τι ωραία.
Τέλος ναι, πάντων. Ναι, τι όμορφα. Το πρόβλημα με τον μπαμπά μου. Γιατί να σας πούμε και τον πόνο μας σε αυτό το κανάλι. Υπάρχουν κάποιες δήματα. Είναι ότι πριν μου παίρνει τους κωδικούς για το Netflix, τώρα μου παίρνει τους κωδικούς για το Σινόμπο. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Όχι. Και μπαίνω στο λογαριασμό μου και έχει μέσα τις ταινίες που έχει δει αυτός. Και μπερδεύομαι. Οπότε. Πήρες κάποιες αποφάσεις. Μέσα στο site μπορείτε να κάνετε και κάτι άλλο. Σε περίπτωση που υπάρχουν αυτά τα ζητήματα μέσα στο σπίτι. Σε περίπτωση που κάποιο οικογενειακό βάρος σας προκαλεί ένα βάρος. Και μεταξύ μας τώρα υπάρχει αυτό το ζήτημα. Με το coronavirus που δεν ξέρω τι θα κάνουμε εμείς με τα δώρα της πρωτοχρονιάς και τα λοιπά. Δεν θα κάνουμε κάτι. Πρέπει να σκεφτούμε out of the box. Γιατί αν πάρετε πράγματάκια, δεν ξέρω πότε θα φτάσουν. Μπορεί να φτάσουν το Πάσχα, ας πούμε. Πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Γιατί να μην πάρεις δώρο που έχει gift cards, μια συνδρομή, ας πούμε. Πολύ ωραίο δώρο αυτό. Γιατί τη θεωρούμε τη συνδρομή μικρό πράγμα, όχι, αλλά. Είναι πολύ ωραίο. Ή που καταλήγουν 10 άνθρωποι να βλέπουν να παίρνουν λογαριασμό και δεν γίνεται δουλίτσα έτσι. Γιατί θέλω να δω εγώ, θες να δεις και εσύ, θα κάτσουμε να βγάλουμε νουμεράκια. Ή θα μπαίνω εγώ και θα βλέπω όλη την επίθεση του γιγαντιού μου Σακά, ενώ εγώ μπορώ να θέλω να δω την αλήξη στο ναυτικό ή μια αντίστοιχη. Αν και νομίζω ότι έχει και τέτοιο για δύο οθόνες. Αλλά και πάλι, πάρτε δώρο μια συνδρομή σε ένα φίλο, να κάνει και αυτό τη δουλειά του, να κάνετε και εσείς τη δική σας και να είστε όλοι τακτοποιημένοι. Μου φαίνεται και ωραίο δώρο, ρε παιδί μου, είναι πρωτότυπο, δεν ξέρω. Επιβεβαιώνω κι εγώ ότι είναι πρωτότυπο, γιατί εγώ πληρώνω συνδρομές για πολλούς ανθρώπους. Σε πολλές πλατφόρμες και πονάει η τσέπη μου. Όμως, το σημείο αυτό που είπα πονάει η τσέπη μου, θέλω να πω ότι επειδή δεν είμαστε τίποτα χθεσινοί, έχουμε εξασφαλίσει δώρο από εμάς για εσάς μέσω του Σινόμπο. Δηλαδή, πώς έχουν τα πράγματα. Κάνετε εγγραφή στο Σινόμπο, νέο λογαριασμό προφανώς, και με τον κωδικό CarrotTards50 που θα το βρείτε και στο κουτί πληροφοριών και εδώ να περνάει από μπροστά σας, μόνο με σκεπάζει, σε παρακαλώ. Έχετε 14 μέρες δωρεάν χρήση της πλατφόρμας που έχετε ούτως ή άλλως και 50% έκπτωση στη συνδρομή του πρώτου μήνα. Δηλαδή, ουσιαστικά σας δίνουμε με μισά χρήματα ενός μήνα 1,5 ολόκληρο μήνα. Παίρνει 45 ημέρες Σινόμπο με τα λεφτά που θα έδινες για τις 15. Α, δεν εκτιμά τις μαθηματικές μου γνώσεις. Εσείς που τις εκτιμάτε και που θα κάνετε την εγγραφή σας και θα πάρετε το δώρο, μην ξεχάσετε να γράψετε κάτω από το βίντεο. Πήρα το δώρο! Ή ποια ταινία θέλετε να δείτε, ό,τι θέλετε εσείς. Τι όχι. Κάνουμε δώρο και θα μας πείτε και ένα ευχαριστώ. Δείτε το Ξενία. Εγώ θα το δω σίγουρα ξανά το Ξενία. Το έχω δει στο σινεμά. Τη μεγάλη οθόνη. Για μεγάλη απόλαυση. Τώρα πρέπει να κάνω όμως. Κρατάτε λίγο. Γεια! Άραξε, σαν στο σπίτι σου. Σαν στο σπίτι μου αράζω. Το επόμενο αγαπημένο μου, συγγνώμη που έχω έρθει έτσι εδώ λίγο μπροστά και σας ενοχλάω, έχει να κάνει με το πατίνι μου. Γιατί και εγώ και ο Αλέξανδρος, όπως ξέρετε, έχουμε είμαστε όχημα. Πατινίστας. Εδώ εγώ το έχω κολοφτιάξει, θα έλεγε κανείς. Αυτό πόνεσε. Μόλις πετάξαμε στα σκουπίδια δεκάδες επιχειρήματα για καλό γούστο και αισθητική που έχουν φύγει από αυτό το κανάλι. Προς πάσα κατεύθυνση. Συγγνώμη, θέλω καταρχάς να παρατηρήσω ότι έχει αυτοκόλλητα νεραϊδονονούς πάνω. Ναι, όχι, από την πρώτη μέρα το έχω παρατηρήσει αυτό. Έτσι, μπράβο, είχε καλαθάκι. Αλλά άλλο πράγμα ήθελα να σας δείξω. Τώρα που το σκέφτομαι με τα φώτα, πώς θα το δείτε. Θα μας το δείξεις μετά σε μπιρόλ όσο το λες. Το έφερα εδώ παρόλα αυτά, γιατί ήθελα το έτσι. Τζάμπα. Ναι, μάλλον okay. Ναι. Γιατί ήθελα να σας πω ότι έβαλα λεντάκια. Γελάει και με κοροϊδεύει, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άμα βάλεις λεντάκια, σε βλέπουν στον δρόμο και δεν σε πατάνε, πέρα το ότι μ' αρέσουν τα λεντάκια γενικά, όπως έχετε παρατηρήσει. Και το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο και κάνει και διάφορα προγράμματα και άμα θέλεις μπορεί να αναβοσβήνει, να αλλάζει χρώματα. Κάνει τα ευαίσθητα, κάνει τα συνθετικά. Ναι, κάνει πολλά ωραία πράγματα και μου αρέσει πάρα πολύ, νιώθω πολύ φαν στον δρόμο όταν πηγαίνω με το πατίνι μου. Μου το βάλανε τα παιδιά από το e-πατίνι, να το ευχαριστήσω κιόλας. Σύντομα. Γιατί με έχουν κατασκλαβώσει. Κάθε φορά μου φτιάχνουν το πατίνι, όποτε το σπάω κάτι, όποτε γίνεται το οτιδήποτε. Μου τα τοποθέτησαν αυτοί έτσι ώστε να μην φύγουν ποτέ από τη θέση τους, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το πατίνι μου γίνεται πολύ όμορφο και έχει πολλά ωραία αυτοκολλητάκια και καλάθι. Το παρκάρεις κάπου εκεί. Το βλέπεις πολλά ζυχρώματα. Το έχω δει και βράδυ στον δρόμο που είναι πιο εντυπωσιακό. Θα συνεχίσω με ένα αγαπημένο το οποίο δεν περιμένατε not να σας δείξω γιατί κάτι έχω πάθει τελευταία με τα γυαλιά. Θα μου πεις Αλέξανδρα, αυτό μας έδειξες αυτά... το πρωί. Όχι, αυτό δεν θα μπει ακόμα. Θέλω να εμφανιστεί πρώτα στον κόσμο και μετά στο YouTube. Παρήγγυλα δύο φορές όσο καιρό έχουμε να κάνουμε αγαπημένα. Τρεις, τέσσερις. Από το Άσος και μία από τις παραγγελίες μου, η τελευταία, περιείχε ένα ζευγάρι γυαλιά το οποίο δεν έχω προκαλέσει.
κάμι να φορέσω ακόμα. Γιατί? Γιατί από τότε που ήρθε, είμαστε μέσα στο σπίτι. Και αν είμαστε εκτός σπιτιού γιατί δουλεύουμε, βρέχει σαν παλαβός. Είναι αυτά εδώ τα γυαλιά. Είναι αφόρετα, αλλά με το που τα πήρα, τα φόρεσα και γενικά τα οραματίστηκα πάνω μου. Για βάλ' τα λίγο. Είπα ότι αυτά τα γυαλιά είναι για μένα. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά τα γυαλιά, τα μικρά. Αυτά τα γυαλιά είναι σαν 3D γυαλιά, αυτά τα χάρτινα που είχαν κόκκινο από εδώ και μπλε από εκεί. Ναι, δηλαδή σε λένε να τα ζηλεύει. Μου βγάζει αυτό το γυαλί ένα mood ότι θα μπορούσα να παίζω στο τι ψυχή θα παραδώσει μωρή, ναι. Ότι κάνω παρέα με την Ελένη Ράντου στα Zeros. Γενικά λέω όχι στις μόδες που κάνουν μπαμ ότι ήρθαν για να φύγουν, αλλά τέτοιου είδους δεν θα πω περίεργα γυαλιά, γιατί ουσιαστικά το περίεργο σε αυτά είναι ότι είναι το πλακουτσό, το τετράγωνο, δεν είναι η ταρταρούγα ή το χρώμα. Τα είδα και σκύρτησα. Κυρτάς και εσύ λίγο ή μόνος μου? Μ' αρέσουν τα γυαλιά πολύ. Απλά διαφωνώ, γιατί πιστεύω ότι αυτού του είδους τα σχήματα δεν ταιριάζουν στο πρόσωπό σου. Βέβαια, για να είμαστε σωστοί, να αναφέρω ότι είναι τα Spitfire Cut 7 Slim Square Sunglasses. Θα υπάρχει και link από κάτω, τα οποία είναι τα μοναδικά γυαλιά που επειδή είναι τόσο στενά εδώ, μπορώ να έχω φρύδια και με τη βλεφαρόπτωση. Δείτε. Αυτό δεν μου κρύβουν τα φρύδια. Δεν υπάρχει άλλο γυαλί που να το κάνει αυτό. Ό,τι είναι από μέτριο και πάνω μου κρύβει τα φρύδια που είναι στο πάτωμα. Οπότε με ένα μπάρο δύο τριγώνια, εγώ τα αγαπώ. Περιμένω να κάνω look με αυτά. Φόρεσέ τα λίγο να σε δω, να βάλω τα γυαλιά μου να σε βλέπω. Και εμένα μου πάνε αυτά. Μα φόρεσέ τα τώρα να δω. Είσαι πολύ μοιραία, αλλά θες ότι θέλω να σου δώσω και νεύρο να πάρει μια τυρόπιτα. Καταλαβες. Ναι, αλλά σου πάει το χρώμα η ταρταρούγα αυτή ή λίγο έντονη. Να σου πω κάτι, άμα θέλετε να μου δώσετε ένα ευρώ. 50.000 συνδρομητέ, ένα ευρώ, μια χαρά. Εγώ θα κάτσουμε να σου χτίσουμε σπίτι. Μην το βλέπεις έτσι, κάντε το λίγο πιο πλάι να δεις, κατάλαβες. Δηλαδή έχει ένα ωραίο τέτοιο εδώ. Ναι, κοίταξε να δεις, το πλάι του ωραίο είναι. Αυτό έχει το από πάνω δεν μου πάει καθόλου, είμαι χάλια. Καλύτερα, γιατί θέλει να μου τα κλέψει και η αδερφή μου, οπότε θα φοράω μόνο εγώ. Νομίζω ότι αυτά τα γυαλιά πηγαίνουν μόνο σε ανθρώπους που είναι όμορφοι από το εξωτερικό, δεν ξέρω αν βγάζουν. Δηλαδή για μένα λέει. Που η ομορφιά είναι ξένη ομορφιά. Ναι. Στον Έντουαρντ. Όχι, στον Έντουαρντ όχι, αλλά στην Ξένια. Στην Ξένια. Θα πήγαιναν πάρα πολύ. Τι παραπάνω έχει Ξένια από μένα. Τέλος πάντων. Αυτές τις κοπέλες που έχουν, ας πούμε, μαύρο καρέ κοντό με αφέλειες και έχουν λεπτά χαρακτηριστικά. Στην Τζο Δε Σίλα. Στην Τζο Δε Σίλα. Όποιος θέλει να τα πάρει, επειδή είναι low in stock τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε, ελπίζω μέχρι να βγει το βίντεο να τα βρείτε. Μην μου πείτε μετά, Αλέξανδρε, πού είναι αυτά τα γυαλιά. Εδώ είναι. Άμα δεν τα βρει, δεν σου πει. Σας το είπε. Ωραία, θα συνεχίσω με κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό, αλλά θέλω να βάλουμε κάπου ένα disclaimer και να πούμε ότι δεν είμαι ειδικός, δεν έχω σπουδάσει ιατρική και οτιδήποτε κάνετε είναι με δική σας ευθύνη. Θυμάστε που γκρίνιαζα για τα σπυράκια μου? Ναι. Ωραία. Δεν γκρίνιαζω πια. Γιατί? Γιατί μου έδωσε η Κατερίνα ένα δειγματάκι. Και έλεγα εγώ ότι θέλω για το σπυράκι και μου δίνει αυτό το δειγματάκι. Και έγραφε πάνω κατά στα φιλόκοκκου. Λέω τι κατά. Το βάζω. Αυτό ήταν σαν μάσκα. Σε δύο εφαρμογές πέφτουν όλα τα σπυράκια μου. Λέω Κατερίνα, τι είναι αυτό, το θέλω. Μου λέει περίμενε, δεν θα πάρεις αυτό. Πήγαινε στο φαρμακείο και πάρε μία Dalasin κρέμα. Το γνωστό το Dalasin, την αντιβίωση. Μάλιστα. Κάνει ξέρω εγώ 4,5 ευρώ. Και πήρα αυτό. Και έχουν πέσει όλα με τα σπυράκια. Δεν έχουν φύγει τελείως γιατί εντάξει. Αλλά καμία σχέση γιατί είχαν φουντώσει παντού. Και αυτό που αντιλήφθηκα είναι που φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που έχουν ακμή θα το ξέρανε πριν από μένα. Κάθε είδους σπυράκι, ας πούμε, έχει να κάνει και με διαφορετική αιτία. Δηλαδή, εγώ έβαζα μια άλλη αντιβίωση, αυτό που είχε και σαν μαξιλαράκι. Δεν θυμάμαι ποιο είναι, αλλά. Άκνε χέρμα λέγεται. Το οποίο παλιά, όταν ήμουν εγώ 20 χρονών, με βοηθούσε πάρα πολύ. Τώρα το έβαζα αυτό και δεν βοηθούσε. Και νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάθε αντιβίωση στοχεύει σε κάτι διαφορετικό. Σε ένα διαφορετικό βακτήριο, ας πούμε, μικρόβιο τη κατά είναι, δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Και προφανώς τον Dalasin έκανε για την δική μου βακτηριδιακή ακμή που είχε προκύψει, κανείς δεν ξέρει από πού. Και όπως θα έλεγαν και σε διαφημίσεις στην τηλεόραση, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Δηλαδή πάτε και πείτε. Σίγουρα. Καλησπέρα, θέλω αυτή. Κάνει για αυτό που έχω. Διότι άμα είσαι εγώ που είσαι πανέμορφος, στο σπίτι δεν χρειάζεσαι τίποτα. Σίγουρα. Και θα φύγεις. Μόνο τη βλεφαροπλαστική. Μόνο αυτή, εντάξει. Κάτι να χρειαστώ κι εγώ. Ειδικά αν παίρνετε φάρμακα και τέτοια, αυτό σίγουρα να το τσεκάρετε. Ή αν έχετε κάποιο είδους άλλου ιό δερματικό κτλ. Το αναφέρω όμως γιατί είχαμε μιλήσει πάρα πολύ και στην προηγούμενη καραντίνα για το ζήτημα σπυράκια. Με τα σπυράκια και με το μάσκνι που έπαιζε και αυτά. Εμένα με βοήθησε αυτό. Μπορεί να βοηθήσει και κάποιον άλλον εκεί πέρα. Το αφήνει εδώ να υπάρχει. Εδώ. Θα αναφερθώ στη σειρά η τούρτα της μαμά, η οποία θα σας πω για ποιους λόγους μπαίνει στα αγαπημένα επάξια. Έχω δει μόνο 3 από τα 9 επεισόδια που έχουν βγει. Έχω φτάσει μέχρι το 3ο. Αλλά από το πρώτο επεισόδιο. Είπα ότι αυτή η σειρά, ναι, αξίζει μια αναφορά γιατί. Πρώτον, Ρήγας Αποστόλου που εμείς γενικά εκτιμούμε σε αυτό εδώ το κανάλι, καθότι και παρελθόντολάγνη. Και γενικότερα μας έχουν χαρίσει πάρα πολύ ωραίες τηλεοπτικές στιγμές. Δεύτερον,
είναι μια σειρά η οποία παίζεται στην ΕΡΤ1, πώς διάλογο τη λένε. Η οποία όμως, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, θεωρώ ότι δεν έχει πάρει καμία προβολή. Γράφει ακόμα αυτό. Το έχω ξεχάσει τον κόλλο. Ναι, γράφει. Η οποία λόγω του ότι παίζεται στην ΕΡΤ1 δεν έχει καμία προβολή και καμία προώθηση. Και θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο πρέπει να σας την πω, να τη μάθετε, να την τσεκάρετε, να τη δείτε. Γιατί πραγματικά αν παίζει σε ένα άλλο κανάλι, θεωρώ ότι θα μιλάγαμε γι' αυτή περισσότερο από όσο μιλάμε τώρα. Τρίτον, είναι μια σειρά που οπτικά μου βγάζει κάτι πολύ σημερινό και φρέσκο, χωρίς να είναι pretentious. Οπτικά, δηλαδή είναι ωραία γυρισμένη. Δεν είναι αυτές τις σειρές που νιώθεις ότι την έχουν γυρίσει με ένα κινητό στο χέρι και είναι ίδια πλάνα, ίδιο φλού από πίσω σε όλες τις σκηνές. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω με σκηνοθετικούς όρους, αλλά εγώ που το βλέπω και που έχω πιάσει δύο φορές κάμερα στη ζωή μου, μπορώ να καταλάβω ότι είναι ωραία γυρισμένη σε σχέση με αυτές που βλέπουμε τώρα, σήμερα στην ελληνική τηλεόραση του 2020. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Συμφωνεί, επιβεβαιώνει. Μου αρέσουν οι διάλογοι. Okay, υπάρχουν και καλύτεροι, αλλά είναι αρκετά σημερινοί και έχουν και το reference, το τρέχον, αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, άμα τη δει κάποιος που δεν έχει ζήσει το 2020, δεν θα πιάσει και 10 ατάκες που λένε τώρα. Ξεχωρίζω και την Κέτη Κωνσταντίνου, την οποία την αγαπώ, μου αρέσει. Την αγαπούσα πάντα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή τη σειρά. Και την Λιδία Φωτοπούλου που κάνει τη γιαγιά Μαριλού, που είναι icon. Δηλαδή, θα αρχίσετε να βλέπετε στο TikTok συνέχεια από τώρα που σας το λέω και μετά, και ήδη παίζουν αποσπάσματα που παίρνουν πράγματα που λέει και τα κάνουν TikTok. Καταλάβατε, σε άπτες ελληνικά. Και έχει και ωραία μηνύματα. Είχε γίνει viral, πολύ μικρό, ένας διάλογος από νομίζω το πρώτο ή το δεύτερο επεισόδιο που μιλούσε για τη διαφορετικότητα. Ναι. Και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί δεν ήταν τα κλασικά τσιτάτα, τα είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι αυτό, σεβάσου τον απέναντι. Ήταν με ωραίο τρόπο δοσμένο. Είναι ο μπαμπάς που εξηγεί στο παιδί για τη διαφορετικότητα. Για τη διαφορετικότητα, νομίζω, του θείου. Του θείου που είναι γκέι. Ο οποίος είναι γκέι και δεν το αναφέρουν στο τραπέζι. Και γενικά μου αρέσει γιατί είναι μια σειρά που δείχνει το οικογενειακό τραπέζι, το οποίο σαν εμπειρία το έχουμε όλοι λίγο έως πολύ, με μία όμως λίγο πιο γενική ματιά. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει στον επίκεντρο τον γκέι θείο και γράφει τους άλλους. Έχει τον γκέι θείο, την άλλη την τηλεπαρουσιάστρια που την τρολάρουνε, τη μάνα που έχει τη δικιά της πετριά, τον πατέρα που είναι λίγο σφιχτός οικονομικά. Μοιράζει για μένα το ενδιαφέρον και δεν βαριέσαι. Δεν είναι βλέπω περιπέτειες της Ηλένας με την οικογένειά της. Βλέπω τις περιπέτειες της οικογένειας με τη Ηλένα. Αξίζει να τη δείτε γιατί κάποια στιγμή κάνει και γκέστ εμφάνιση ο Άγγελος Παπαδημητρίου ως Ντίμης Τσιμισκής Χόφμαν, που αυτό κι αν είναι crossover, είναι αυτό που τρελαίνεσαι. Το υλοποίησαν γιατί για αυτές τις στιγμές ζούμε, κατά κύριο λόγο, και δεν έχω φτάσει καν σε αυτό το επεισόδιο. Θέλω να πω λίγο για την τούρτα της μαμάς, ότι επειδή το κουβεντιάζαμε με τη Χρύσα πολύ, κάτι που μας άρεσε είναι ότι στην εποχή του υπερβολικού politically correctness, είναι μια σειρά που η διάλογή της είναι τόσο ωραία και καθημερινή, γιατί δεν προσέχουν το παραμικρό, αλλά με την έννοια την καλή, όχι ότι προσβάλλουν κόσμο, αλλά το γεγονός ότι ακόμα και στις σειρές πλέον δεν καπνίζουν οι άνθρωποι. Γιατί θεωρείται κακό, ενώ μπορεί να είναι στοιχείο ενός χαρακτήρα αυτό το γεγονός ότι καπνίζει. Ας πούμε στην τούρτα της μαμάς, η γιαγιά Μαριλού κάνει χόρτο. Δεν καπνίζει απλά. Έχει διάφορα τέτοια πράγματα που μου αρέσουν, γιατί οι άνθρωποι στην κανονική μας ζωή δεν μιλάμε με το σεις και με το σας, δεν λέμε α τον κουτό, λέμε κοίτα ένα μαλάκα. Και όσο μεγαλώνει το politically correctness το κακό, τόσο περισσότερο ξένο γίνεται το πώς συμπεριφερόμαστε στα ελληνικά τηλεοπτικά δεδομένα, ενώ αυτό όμως φαίνεται πολύ πιο κοντά, επειδή δεν το έχει αυτό μέσα. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι σίγουρα δεν είναι η καλύτερη δουλειά του Ρίγα. Ναι, δεν το είπα, όχι, αλλά υπάρχουν στοιχεία του παλιού διδήμου Ρίγα Αποστόλου. Προφανώς μετά από 20 και 25 χρόνια δεν μπορεί να είναι η τότε σειρά, αλλά εμένα μου αρέσει γιατί δεν έχει αυτό το φίλτρο που νιώθεις ότι όποια σειρά έχει βγει την τελευταία χοντρά δεκαετία είναι μια από τα ίδια με την προηγούμενη. Ούτε έχει αυτό το σκηνικό που είναι σκηνικό, κακό, φτηνό. Είναι σπίτι, προφανώς διαμορφωμένο ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, αλλά νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι και το πλάνο στον κήπο είναι πλάνο στον κήπο. Δεν είναι πλάνο στον καζόν που στήσαμε πίσω από ένα τοίχο. Είναι ρεαλιστικά όμορφη γυρισμένη σειρά. Δείτε τι. Εμένα μου κάνει εντύπωση που είναι και στην ΕΡΤ, γιατί δεν περίμενα ότι θα κάνουν μια τέτοια σειρά. Και μπράβο που την κάνουν. Και με πολύ μεγάλο cast, ενώ είναι σειρά μπαμπάτσικη. Παίζουν κόσμο, περνάει κόσμο και δουλειά πολύ. Και να το στηρίζουμε αυτό, γιατί μετά λέμε δεν γίνονται σειρές και βλέπουμε όλη την ώρα τουρκικά και ισπανικά και πορτογαλέζικα. Θα το γιολάρω. Και θα πω ότι εμένα κάτι που με κράτησε και στην πρώτη και στη δεύτερη καραντίνα είναι οι κατασκευές. Στην πρώτη καραντίνα, καταρχάς, το είδατε και στα vlog. Έβαψα όλο μου το δωμάτιο, άλλαξα διαρρύθμιση, έκανα τέτοια πράγματα. Έκανα εκείνο το έπιπλο που έχουμε έξω από το σπίτι, δεκουπάζ, έκανα την πόρτα μου, δεκουπάζ και πάει λέγοντας. Τώρα σε αυτή τη δεύτερη καραντίνα η Δεν έμειναν άλλες πόρτες. Δεν έμειναν άλλες πόρτες, αυτό είναι γεγονός. Ευτυχώς κιόλας, γιατί εντάξει, δουλεύω, δεν έχω τόσο χρόνο όσο στην πρώτη καραντίνα. Όμως υπάρχουν δύσκολες στιγμές και υπάρχουν στιγμές που νιώθω ότι θέλω να κάνω κάτι για να αποφορτιστώ, κάτι που να είναι
μηχανικό, αλλά να μην είναι να κάνω κομποσκίνη. Να είναι και κάτι πιο παραγωγικό ταυτόχρονα. Έτσι να βγάλω αυτό που συνέβη μες τη μέρα, ας πούμε, και να ξεκουραστεί λίγο το μυαλό μου. Πέραν των διάφορων που έχω κάνει, που σας έχω δείξει, με τα συρτάρια που βρίσκουμε πολλές φορές με τη μαμά μου στον δρόμο και τα παίρνουμε, τα βάφουμε, τα καθαρίζουμε και τα περνάμε ντεκουπάς και. Που πάνω είδατε σε προηγούμενο vlog ότι το έχω κάνει βιβλιοθήκη και θα συνεχίσω να ανεβάζω ράφια. Χαμός θα γίνει. Μέχρι να πέσει το πατάρι στο κεφάλι μας. Άλλο αυτό. Ένα project που ξεκίνησα προχθές, αλλά θα το βάλω στα αγαπημένα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Σπαρταράι! Είναι που αποφάσισα να κάτσω να βάψω ένα τοίχο άσπρο και να πάρω ένα πινέλο με μαύρη μπογιά που μου είχε περισσέψει από το δωμάτιό μου και να αρχίσω να ζωγραφίζω γατάκια στον τοίχο. Κοροϊδεύει αυτό. Έχετε καταλάβει ότι είμαστε ένα βήμα πριν το ταβάνι. Δεν έχει παραπάνω. Αλλά του άρεσε πάρα πολύ. Άλλο αυτό. Απλά φοβάμαι ότι άμα γίνει τρίτο lockdown θα γεμίσει γατάκια το πρόσωπό μου και θα αρχίσει το face painting. Αν γίνει τρίτο lockdown, θα αρχίσω να ζωγραφίζω τις σκάλες πολυκατοικίας. Ετοιμαστείτε. Λοιπόν, κανονιστείτε. Ο λόγος που ήθελα να το πω αυτό είναι ότι αφενός μου άρεσαν πολύ τα γατάκια μου. Ισχύει. Αφετέρου, παιδιά, αντί να καθόμαστε μέσα και να συχτηρίζουμε και να κάνουμε και. Εντάξει, ωραίες ταινίες και σειρές, ωραία, αυτά που κάνουμε στον υπολογιστή και δεν ξέρω κι εγώ τι. Ας μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε κάτι δημιουργικό. Δεν χρειάζεται να έχεις καλό χέρι, εγώ δεν είμαι ζωγράφα. Όσο μπορεί ο καθένας μας να φτιάξετε μια κατασκευή, να ζωγραφίσετε κάτι στον τοίχο σας, να κάνετε το περιβάλλον σας λίγο πιο όμορφο. Αν κάνετε κάτι τέτοιο, εγώ θα ήθελα να το ανεβάσετε στο Instagram και να μας κάνετε tag να το δούμε. Βεβαίως. Γιατί έτσι νιώθω πολύ. Θέλω να αρχίσω να ζωγραφίζουν όλοι γατάκια σε τοίχους. Και για να αποφύγουμε αυτή την κατρακύλα, να ζωγραφίζουν όλοι γατάκια στους τοίχους, γιατί μετά θα σου πει: εγώ θέλω σκυλάκια. Ο άλλος θέλει φιδάκια. Κάνε σκυλάκια, κάνε φιδάκια. Ο άλλος δεν μπορώ, όχι, δεν μπορώ. Εμένα τα γατάκια μου άρεσαν. Θα τελειώσω με ένα τραγούδι το οποίο το ανακάλυψα πάλι λόγω του TikTok. Γιατί το τραγούδι που θα έλεγα και εγώ από TikTok είναι πρόσεχε. Είναι το Little Dark Age από MGMT. Α, όχι, εντάξει. Το οποίο επειδή έκανα όπως πάντα την έρευνά μου, κυκλοφόρησε 9 Φεβρουαρίου του 2018. Θα γίνει φιλιά μου δηλαδή πριν 2 χρόνια και 2-3 κοντεύουμε, ναι, καλησπέρα, από το ομότιτλο άλμπουμ Little Dark Age και αναφέρω αυτό το τραγούδι παρόλο που δεν μπορώ να σας περιγράψω ποτέ ένα τραγούδι, γιατί δικαιώματα, που κάπως μου ξυπνάει feelings dark, αλλά με την ωραία έννοια, δηλαδή σαν να ακούω You Make Me Wanna Die. Έχει περάσει μια δεκαετία. You Make Me Wanna Die είναι και σκληρό, αυτό είναι πιο... Είναι πιο, αλλά θέλω να σου πω ότι μου ξυπνάει κάποια feelings που νιώθεις ότι τα έχεις σε μια ντουλάπα μέσα σου. Μια και... τέτοια νταρκύλα. Πιο... Ναι, που ταλαντεύεσαι, που μέσα σου κάπως. Δεν ξέρω, αλήθεια το λέω, με το που το βάλω να τα ακούσω, νιώθω μια. Το ακούγαμε εδώ τις προάλλες. Ναι. Μου είπες ποιο είναι. Που εντωμεταξύ, όταν βάλω ένα τραγούδι και μου πεις ένα ποιο είναι, όχι επειδή δεν το ξέρει, επειδή σε έκανε εντύπωση. Ναι. Είμαι σε φάση, α, κοινό άκουσμα, ας πούμε. Αυτό το τραγούδι να το τσεκάρετε, γιατί θεωρώ ότι το βάζεις και είσαι σε φάση. Κάτι σου κάνει. Θυμίζει κάποια από αυτά τα κλαμπ που ήταν παλιά, τα πιο alternative, τα πιο σκοτεινά, που ναι. Δεν ήταν όμως και τα παντούπα όπως ήταν, ας πούμε, το Second Skin που βαράγανε κοφιές. Είναι dark, αλλά ταυτόχρονα είναι και λίγο ερωτικό και λίγο τέτοιο και έχεις πιει λίγο, αλλά όχι πολύ. Και έχει μια γλύκα. Δηλαδή στο τέλος εμένα μου αφήνει μια γλύκα μέσα μου. Γλύκα, όχι cute. Ένα όμορφο, απαλό συνέστημα στο τέλος. Ακούστε το και σίγουρα όσοι έχετε TikTok το έχετε ακούσει. Νομίζω σε ένα remix παίζει και το χρησιμοποιούν συνέχεια. Και ευχαριστώ TikTok για τα 2 από τα 5 αγαπημένα αυτού του βίντεο. Τα λέει η Σιλένα και την κοροϊδεύατε για το TikTok. Όμως, δεν είπα, έβαλα τα βαθιά, δεν έβαλα, ξέρω εγώ, την κόκκινη μάσκα. Με τούτα και με εκείνα, αυτό ήταν το βίντεό μας. Κάντε like σε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι όσο θα... Τι λέω? Για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο. Για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν σε αυτό το κανάλι όσο εμείς θα συνεχίζουμε τα αγαπημένα. Αν νόμιζα όσο θα συνεχίσουμε να κεγόμαστε στο TikTok. Και αυτό. Κάτω στο κουτάκι πληροφοριών μπορεί να βρείτε όλα μας τα social media για να μας ακολουθήσετε σε αυτά. Όλα μας τα αγαπημένα και τους κωδικούς που προαναφέραμε για το Σινόμπο. Και φυσικά μην ξεχάσετε να μας γράψετε σε σχόλιο. Τα δικά σας αγαπημένα τη πολλά να μας πούνε. Γράψτε ό,τι θέλετε. Για τις ταινίες που είδαν στο Σινόμπο. Χειροτεχνίες με τα γατάκια. Με τα γατάκια, αλλά και στο Instagram αυτό. Ελεύθερο θέμα το σημερινό homework. Αλλά γενικά να γράφετε comment και να το στέλνετε και το βίντεο στους φίλους σας, γιατί μας βοηθάει. Ισχύει. Αν σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει, μην το κάνετε. Μην το στείλετε πουθενά.